Να απευθυνθώ λοιπόν σε όλες και σε όλους αυτούς και να απευθύνω ένα πλατή δημοκρατικό προσκλητήριο. Σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες. Στο προσκλητήριό μας αυτό δεν περισσεύει κανείς και καμιά. Και αυτό το δημοκρατικό προσκλητήριο αφορά τη μεγάλη μάχη των εθνικών εκλογών που έχουμε μπροστά μας, αφορά όμως και τη μάχη της ερχόμενης Κυριακής στους Δήμους και στις περιφέρειες. Και να πω εδώ ότι ειδικά στο Δήμο της Αθήνας με τον Άσο τον Ηλιόπουλο και στην περιφέρεια της Αττικής με τη Ρένα τη Δούρου πρέπει να αποδείξουμε ότι ξέρουμε να δίνουμε μάχες, γιατί χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν δίνονται και ο αγώνας αυτός είναι ένα αγώνας που μπορεί να κερδιθεί και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας για να κερδιθεί. Χρειάζεται τη στήριξη όλων μας και με τη φυσική μας παρουσία, με εκλογικούς αντιπροσώπους. Πιστεύω ότι η Ρένα μπορεί να δώσει το πρώτο μήνυμα σε αυτούς που πιστεύουν ότι έχει τελειώσει το ματσάκι για τις εθνικές εκλογές. Μπορεί να δώσει το πρώτο μήνυμα ότι καλό είναι να μην θεωρούν ότι έχει λήξει η υπόθεση πριν μιλήσουν οριστικά οι πολίτες με την ετοιμιγωρία τους. Θέλω όμως να μιλήσω γενικότερα και για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να καλέσω τους πολίτες που μας στήριξαν και μας ψήφισαν, τα μέλη, τα στελέχη μας, τους φίλους μας, αλλά και όλους τους πολίτες, να στηρίξουν με αποφασιστικότητα παντού προοδευτικά ψηφοδέλτια. Σε κάθε Δήμο, σε κάθε περιφέρεια, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, πρέπει να στηριχθούν με την καρδιά και την ψυχή μας τα προοδευτικά ψηφοδέλτια.